Και από τη συζήτηση με τους φορείς επιβεβαιώθηκε, αν θέλετε, ότι για πρώτη φορά εισάγεται μια διαφοροποίηση στο ζήτημα της ΑΔΕ, στα ζητήματα του μισθολογίου, στο τρόπο που διαμορφώνεται, αν θέλετε, και η μισθοδοσία των υπαλλήλων στο δημόσιο. Και μάλιστα υπήρξε και ένας προβληματισμός κατά πόσο αυτό θα αποτελέσει και είναι μια τροχιοδεικτική βολή για επόμενες αλλαγές συνολικά στο δημόσιο. Αυτό ουσιαστικά που αντιλαμβανόμαστε και κυρίως θεωρούμε ότι επιβεβαιώνεται είναι ότι επιχειρείται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μπορεί με να φέρει τον τίτλο της ανεξάρτητης αρχής, όμως ουσιαστικά διαμορφώνεται ένα ειδικό σώμα που κάθε άλλο παρά λειτουργεί ως ένα τέτοιο ανεξάρτητο σώμα, αλλά ουσιαστικά επιχειρείται από την κυβέρνηση, από το κράτος, να διαμορφώσει ένα σκληρό πυρήνα εργαζομένων, οι οποίοι θα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό στην υλοποίηση των αντιλαϊκών πολιτικών και στόχων της κυβέρνησης, και αυτό θα επιτυγχάνεται με διάφορες μορφές πιθαναγκασμού, σφιχτοδεσίματος των υπαλλήλων, αφού ουσιαστικά ακόμα και σημαντικό μέρος του μισθού τους θα καθορίζεται τελικά από κριτήρια ελαστικά, θα λέγαμε, αφού αφενός δηλαδή από την κρίση του διοικητή, αφού εκείνος θα είναι που θα καθορίζει και το περίγραμμα της θέσης εργασίας, αλλά και το ποιοι θα τοποθετηθούν στα συγκεκριμένα περιγράμματα, και βέβαια πάντα με το βούρδουλα της αξιολόγησης που θα λειτουργεί ουσιαστικά η δυνατότητα να πάρουν τις όποιες να πάρουν αυτές τις αυξήσεις στο μισθό τους με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης, από τις οποίες απέχουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων, και βέβαια με την καινοτομία, να το πούμε έτσι, που εισάγεται για τις διαδικασίες του δημοσίου, της επίτευξης των στόχων, μπόνους κλπ. Χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και όχι στο δημόσιο. Όμως κυρίως ποιοι είναι, αν θέλετε, και πώς δικαιολογείται, εμείς κάθε άλλο παρά, αν θέλετε, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί βιάζεται η κυβέρνηση και παρά τις αντιδράσεις που υπάρχει να φέρει αυτή την αλλαγή, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ουσιαστικά προετοιμάζεται η επιδρομή στα λαϊκά στρώματα για το αμέσως επόμενο διάστημα. Ήδη τα βάρη που έχουν συσσωρευτεί είναι ασήκωτα. Οι παρατάσεις και αναστολές που ανακοινώνει και πομποδός στο Υπουργείο δεν αλλάζει την κατάσταση, ότι ο λογαριασμός που θα κληθούν να πληρώσουν το αμέσως επόμενο διάστημα θα παραμένει χωρίς ένα ευρώ έκπτωση, να το πούμε έτσι, πολύ βαρύς για τους αυτοαποσχολούμενους μικρούς επαγγελματίες που είναι πραγματικά σε απελπισία. Άρα προετοιμάζεται ουσιαστικά ο αποτελεσματικός μηχανισμός για να μαζευτεί μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τα λαϊκά στρώματα, όποιες διευκολύνσεις κάνει, έκανε και θα συνεχίσει να κάνει η κυβέρνηση προς μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για τις γαλαντόμες ενισχύσεις που δόθηκαν και θα συνεχίσουν να δίνονται. Τώρα, σε σχέση με τα επιμέρους άρθρα, θα είπα και χτες την τοποθέτησή μου. Φυσικά, ως προς τη γενική δομή, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων διατηρείται η λογική των νέων μισθολογίων που ψηφίστηκαν από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, με όλες τις αντιδραστικές πτυχές που επισημαίνονται. Διατηρείται ουσιαστικά τα πολύ χαμηλά, οι μεγάλες περικοπές που έγιναν στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, και βέβαια δεν αλλάζει αυτό ουσιαστικά ούτε με τις κατάτι αυξήσεις, αρχικές αυξήσεις που εισάγονται
νέο μισθολόγιο σε σχέση, ας πούμε, με την αμοιβή για την περιοριακή απασχόληση, τα νυχτερινά, τα εξαιρέσιμα και τις αργίες. Ούτε βέβαια μπορεί να θεωρηθεί και ως κατόρθωμα το αυτονόητο, το επίδομα παραμεθορίου πάβει να συμψηφίζεται πλέον με την προσωπική διαφορά και θεωρείται ως ξεχωριστό κομμάτι του μισθού. Και βέβαια και σε σχέση με την ένταξη των εργαζομένου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο μισθολόγιο, εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι ανάγκες στο μισθό του δημοσίου πρέπει να καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό και να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σε σχέση και με αυτά που επισημάνθηκαν και από τους φορείς, είναι προβληματικό, το είπαμε ήδη, σε σχέση με τα άρθρα 2 και 11, το γεγονός ότι πέρα από τα τυπικά προσόντα, ο μισθός συνδέεται ουσιαστικά με το περίγραμμα της θέσης εργασίας. Άρα, πέρα από τη μη διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ των εργαζομένων, να το πούμε έτσι, της ΑΔΑΕ και των υπόλοιπων κλάδων των εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών, τώρα θα διαμορφώνονται ακόμα περισσότερες διαφοροποίησεις, αφού και μέσα στην ίδια την ανεξάρτητη αρχή, εργαζόμενοι με τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα, κοινωνικά και άλλα κριτήρια, θα αμείβονται με διαφορετικές αμοιβές ανάλογα με το σε ποια θέση θα τους κατατάξει, σε ποιο περίγραμμα θέση θα διαμορφώσει και θα τους κατατάξει κάθε φορά ο συγκεκριμένος προϊστάμενος. Έτσι, οι προϊστάμενοι θα αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη εξουσία και δύναμη πάνω στους υπαλλήλους και ανοίγει, αν θέλετε, ένα πολύ ευνοϊκό έδαφος για βόλεμα ημετέρων, για αντιπαραθέσεις μεταξύ των εργαζομένων και βέβαια για ακόμα μεγαλύτερη αδιαφάνεια σε τέτοιου είδους ζητήματα. Ταυτόχρονα διαμορφώνονται πολύ μεγάλες μισθολογικές διαφοροποιήσεις με βάση αυτά την ειδική αμοιβή. Για παράδειγμα, ας πούμε, με βάση το ύψος της ειδικής αμοιβής του άρθρου 11, ένας υποδιευθυντής με δύο παιδιά, και όχι βέβαια στο τέλος της σταδιοδρομίας του, θα μπορεί με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο, τα επιδόματα τέκνου και επίδομα ευθύνης συν την ειδική αμοιβή που προβλέπεται, να φτάνει πάνω από 2.500 ευρώ καθαρό μισθό, την ώρα δηλαδή που πολλοίς κόσμος έχει έρθει στην εξαθλίωση. Αυτοί που θα επιλέγεται για να βγάλουν από εις πέρας τη βρώμικη δουλειά, να το πούμε, το σκληρό έργο της φοροαφέμαξης των λαϊκών στρωμάτων και να επιδιώκουν με μεγαλύτερη επιτυχία τέτοιου είδους στόχους, θα έχουν μια πολύ μεγάλη διάκριση σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Δηλαδή, με ακόμα πιο ξεκάθαρο τρόπο, παρατηρούμε αυτό που υπήρχε και σε προηγούμενα νομοσχέδια προηγούμενων κυβερνήσεων, ότι ενώ γενικά μειώνονται οι μισθοί, αυξάνονται κατακόρυφα μισθοί σε θέσεις ευθύνης. Ακόμα υπάρχει σε όλο το νομοσχέδιο, όπως και στο άρθρο 11, στην παράγραφο 5, αλλά και στα ζητήματα που αφορούν τους προϊσταμένους, στο άρθρο 21 και 22, ο εκβιασμός ουσιαστικά της αποδοχής της αξιολόγησης. Κάτι που μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να πετύχει με άλλο τρόπο η κυβέρνηση, το κάνει εξαρτώντας ουσιαστικά τις αυξήσεις των αποδοχών από την συμμετοχή των εργαζομένων στην αξιολόγηση. Και βέβαια παραμένει το απαράδεκτο καθεστώς της εξαίρεσης των νέων υπαλλήλων της ΑΔΕ από αυτή την προσωπική διαφορά. Δηλαδή διατηρούνται, στέλνουν και οι νέοι εργαζόμενοι, επειδή δείχνεται, υποτίθεται, και μια ευαισθησία για τους νέους επιστήμονες και τον brain drain, όμως διατηρείται ουσιαστικά το καθεστώς, το άθλιο καθεστώς των 700-800 ευρώ μισθό για αυτούς τους νέους επιστήμονες. Και βέβαια ο μόνος τρόπος, αφού δεν μπορούν να πάρουν με άλλο τρόπο, δεν παίρνουν προσωπική διαφορά ή δεν αυξάνεται ουσιαστικά ο μισθός για όλους τους εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο, είναι με το τυράκι της αξιολόγησης να επιδιώκουν να κυνηγάνε τις διάφορες θέσεις που θα εκτιμώνται με διαφορετικό περίγραμμα αξιολόγησης.
Διαφωνούμε και με το άρθρο 15, βέβαια, που διαμορφώνει αυτή την έκτακτη αμοιβή, τα μπόνους με βάση το βαθμό επίτευξης των κρατικών αντιλαϊκών στόχων, στο επίπεδο δηλαδή της συγκέντρωσης των φορολογικών εσόδων. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν, αν θέλετε, με τέτοιου είδους ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια οι υπηρεσίες του δημοσίου και με το κυνήγι των στόχων. Και τέλος, σε σχέση με τα ζητήματα του ανθρωπίνου δυναμικού, είπαμε και στη χθεσινή μας τοποθέτηση ότι ουσιαστικά διαμορφώνεται μια υπερεξουσία για το διοικητή της ΑΔΕ, ο οποίος θα έχει το ελεύθερο να χρησιμοποιεί το μισθολόγιο όπως θέλει, να δημιουργεί νέα περιγράμματα θέσεις εργασίας, να τα κουμπώνει σε συγκεκριμένους βαθμούς θέσεων εργασίας και με αυτόν τον τρόπο να εξουσιάζει την κυριολεξία το προσωπικό ως απόλυτος άρχοντας. Από αυτή την άποψη, εμείς συνολικά καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.